Fair Shopping Festival λοιπόν είναι γεγονός. Έχει περίπου 2,5 ώρες που ξεκίνησε και επίσημα, 10,5. Είχαμε, σε ό,τι έχει να κάνει με την οργάνωση, πήγαν όλα περίφημα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την επισκεψιμότητα, είχαμε την άφιξη από το πρωί των περισσότερων της πλειοψηφίας των εμπορικών αγοραστών από την Ρωσία. Και 11 η ώρα ήρθε το αεροπλάνο από το Κίεβο στο αεροδρόμιο της Καστοριάς. Ήρθαν δηλαδή και επισκέπτες από την Ουκρανία, κυκλοφορούν επισκέπτες μέσα εντός του εκθεσιακού χώρου και από άλλες χώρες. Έχουμε από Ρουμανία, έχουμε από Τουρκία. Από ό,τι μου σε θέση να δω λίγο πριν τα στοιχεία, από Ουγγαρία, από Κορέα έχουμε εμπορικούς επισκέπτες. Αυτό είναι το σημαντικό, θα έλεγα, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι ένα εκθεσιακό γεγονός που κυμαίνεται και το τονίζαμε αυτό και σε προηγούμενες δηλώσεις και τοποθετήσεις μας τον τελευταίο καιρό. Είναι ένα εκθεσιακό γεγονός το οποίο θα κινηθεί σύμφωνα με την αγορά, σύμφωνα με το πώς κύλησε η αγορά τα προηγούμενα χρονικά διαστήματα, δηλαδή και με την περσινή χειμερινή σεζόν αλλά και την καλοκαιρινή σεζόν που μόλις τελείωσε. Είναι ένα εκθεσιακό γεγονός που γίνεται για διάφορους λόγους, εκτός από την ενίσχυση των κοινοποιητικών επιχειρήσεων που τονίζουμε συνεχώς, παίρνει μία άλλη όψη τις ημέρες αυτές και η περιοχή μας, η πόλη της Καστοριάς ιδιαίτερα. Και αυτό είναι που πρεσβεύουμε ως σύνδεσμος Δημοπίων Καστοριάς και αυτό είναι το βαθύτερο νόημα που θέλουμε να περάσουμε. Είναι οι πρώτες στιγμές αυτές, είναι οι πρώτες ώρες. Θα περιμένουμε και τις υπόλοιπες μέρες να δούμε πώς θα κυλήσουν οι εμπορικές πράξεις, που είναι και το σημαντικότερο από αυτά που περιμένουμε. Θα είμαστε σε θέση και στο τέλος της ημέρας να δώσουμε επίσημα στοιχεία, αλλά και τις επόμενες μέρες για να πούμε περισσότερα. Πάντως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα, είδα, και πάρα πολλούς επισκέπτες. Νομίζω ότι κάθε φορά έχει και περισσότερους. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των επισκεπτών. Αν αναλογιστούμε και την κατάσταση, όπως είπα πριν, αλλά και την περσινή προσέλευση, κειμενόμαστε στα ίδια επίπεδα.